Ο πρώην δήμαρχος Καρδίτσας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔ και τόνισε σε σημερινή συνέντευξη τύπου ότι οι δημοτικοί προϋπολογισμοί κινδυνεύουν να τυναχτούν στον αέρα καθώς έχουν μειωμένα έσοδα, ενώ και στον τομέα των δαπανών υπάρχουν σοβαρά θέματα καθώς μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες εμποδίζουν την εκταμείευση χρημάτων για εργολάβους, προμηθευτές, εργαζομένους κλπ. Πρόκειται για μια νέα κατάσταση, μια κατάσταση τραγική που έχει δημιουργήσει το σχέδιο Καλλικράτηση, είπε ο κ. Στέγος, ο οποίος πάντως πρόσθεσε πως αποκαλύπτεται πλέον με τον πιο καθαρό τρόπο ότι στόχος της διοικητικής μεταρρύθμισης ήταν ο χώρος της αυτοδιοίκησης να αποτελέσει τον πιλότο για τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, για την πλήρη ανταποδοτικότητα των δημοτικών υπηρεσιών και για την επιβολή σκληρής δημοτικής φορολογίας. Είπαμε ότι ο Καλλικράτης έγινε ουσιαστικά, πρώτον, για να υπάρξουν δραματικές μειώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό προς τους Δήμους. Δεύτερον, να προχωρήσουν πολύ αποφασιστικά οι ιδιωτικοποίησεις και η εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών. Και τρίτον, να καρατομηθούν οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων και να γίνουν απολύσεις στους εργαζόμενους, στους Δήμους και στις περιφέρειες. Αυτά τα οποία λέγαμε προεκλογικά, τα λέμε και το πρώτο εξάμενο αυτού του διαστήματος, ερχόμαστε να τα επιβεβαιώσουμε με στοιχεία πλέον για τους δικούς μας Δήμους. Ο κ. Στέγος πρόσθεσε επίσης ότι η Λαϊκή Συσπήρωση τάσεται κατά του προγράμματος κοινοθελούς εργασίας, γιατί όπως υπογράμμισε, είναι ένα πρόγραμμα που με το πρόσχημα της καταπολέμησης της ανεργίας θα πραγματοποιεί προσλήψεις ανέργων στους Δήμους με αμοιβή 625 ευρώ μηνιαία και διάρκεια απασχόλησης μόλις 5 μήνες. Η άποψή μας είναι ότι αυτοί οι εργαζόμενοι θα έρθουν να καλύψουν θέσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για μόνιμο προσωπικό των Δήμων, θα δημιουργήσουν το κλίμα ότι αυτές πρέπει να είναι οι αμοιβές των εργαζομένων και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν ένας εργάζεται για 5 μήνες και οι ανάγκες είναι ετήσιες, αυτόματα θα δημιουργούνται τεράστια κενά, τα οποία πολύ σύντομα θα κληθούν να τα αναπληρώσουν οι ιδιώτες σε συνεργασία με τους Δήμους.